Η επιλογή της νέας ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων σηματοδοτεί τη νέα προσέγγιση της κυβέρνησης για την εθνική ασφάλεια, την εθνική στρατηγική για τις ένοπλες δυνάμεις του 2030. Ένα σύγχρονο αμυντικό δόγμα. Η νέα ηγεσία καλείται να υπηρετήσει αυτήν την αλλαγή. Στόχος της αλλαγής που ξεκινά σήμερα είναι ο πολύπλευρος εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, με προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες των καιρών. Μια προσπάθεια εθνική για την αποτελεσματική θωράκιση της πατρίδας μας απέναντι σε κάθε μορφής απειλή, συμβατική ή υβριδική. Η αλλαγή αφορά σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, η πλήρης αναδιοργάνωση της δομής και της λειτουργίας των ενόπλων μας δυνάμεων. Στόχος, ένα οργανωτικά σύγχρονο, ευέλικτο και επιχειρησιακά αποτελεσματικό σχήμα. Ένα σχήμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας. Από την αναδιάταξη σχηματισμών, μονάδων και την συγκρότηση μονάδων διτού ρόλου και χρήσης για την άμυνα, αλλά και την πολιτική προστασία, έως βεβαίως τον εξορθολογισμό στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τα οπλικά συστήματα των ενόπλων μας δυνάμεων. Με την επικαιροποίηση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, που θα λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα της Ουκρανίας, του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής, τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Απαιτείται προσήλωση σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, αποτελεσματικές και με καλύτερη αναλογία κόστους-οφέλους. Ταυτόχρονα, απαιτείται ανάπτυξη νέων μέσων από την εγχώρια παραγωγή. Η χώρα διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο και οφείλει να το αξιοποιήσει. Με το υποίδρυση Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα καινοτομίας. Θα χρηματοδοτεί αυτό το οικοσύστημα την παραγωγή των μέσων που οι ένοπλες δυνάμεις έχουν προδιαγράψει, ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα την οικονομία της χώρας. Αυτονόητα, οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις προϋποθέτουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συντήρησης των υφισταμένων μέσων. Με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της αμυντικής μας βιομηχανίας, με αφετηρία τις αλλαγές στην ΕΑΒ στο αμέσως προσεχές διάστημα και ακολούθως στα ΕΑΣ, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Με τη δημιουργία μιας βάσης υγιούς συνεργασίας με την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Τρίτος πυλώνας είναι η ανθρώπινη πόρη των ενόπλων μας δυνάμεων. Με την επικείμενη αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αξιωματικών μας, με τον επανασχεδιασμό της διαδρομής καριέρας και σταδιοδομίας των υπαξιωματικών και με την διεύρυνση του σημαντικού τους ρόλου. Αυτονόητη προϋπόθεση στον τρίτο πυλώνα αποτελεί η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Σύντομα θα ξεκινήσει η πρώτη φάση ενός μεγαλόπνοου οικιστικού προγράμματος στα νησιά του Αιγαίου και στη Θράκη. Και βέβαια πρέπει να προβούμε στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Οι αλλαγές στον τρόπο αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνουν την αναθεώρηση στη θητεία των στρατευσίμων, τη μετάβαση από τη θητεία αγκαρία στη θητεία εφεδρεία και στη θητεία ευκαιρία, σε αναβάθμιση της εκπαίδευσης με βάση το φιλανδικό μοντέλο, με τις κατάλληλες προσαρμογές και την πρόβλεψη επανεκπαίδευσης σε τακτά διαστήματα σε εθελοντική βάση, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων σε όσους το επιλέξουν. Αυτές τις εθνικές προτεραιότητες καλείται να υπηρετήσει και να εφαρμόσει η νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ένα νέο δόγμα
που συνιστά αλλαγή σελίδας και οδηγεί στις ένοπλες δυνάμεις του 2030. Μια αλλαγή απόλυτα επιβεβλημένη, για να μην πω ίσως καθυστερημένη. Πέραν από τον μέχρι πρότινος υπαρκτό ορίζοντα. Μια αλλαγή που θα αυξήσει τις δυνατότητές μας αποτροπής κάθε απειλής και θα ενισχύσει το ρόλο μας και την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω από μέρους της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά, να ευχαριστήσω τον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, για την προσφορά του κατά την μακρά διαδρομή του στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Στρατού Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και Ναυτικού Αντινάβαρχο Ιωάννη Δρυμούση. Με την πεποίθηση, τη στέρεη πεποίθηση, ότι η νέα ηγεσία θα ανταποκριθεί στο καθήκον της, εύχομαι στο νέο αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη, και στους νέους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τον αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη του Στρατού, τον αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα του Ναυτικού και τον αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη της Αεροπορίας, κάθε επιτυχία στο ιδιαίτερα δύσκολο και σημαντικό έργο τους.